Έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι αυτά θα λήξουν τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, έχετε μία ελπίδα, φαντάζομαι, ή εύχεστε ότι από τις αποφάσεις της Συνόδου θα προκύψουν κάποια πράγματα τα οποία θα οθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να διαλυθούν και να φύγουν ή να μπουν στα κέντρα που τους υποδεικνύετε εσείς. Περίπου, αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα έχουμε εμπειρικά παρατηρήσει από προηγούμενες περιπτώσεις και κυρίως από Μυτιλήνη ότι αυτού του είδους οι ανεπίσημοι καταβλισμοί κάνουν τον κύκλο τους και κάποια στιγμή πάβουν να υφίστανται. Η σύνοδος κορυφής, η μεθαυριανή, είναι ένα ορόσημο, όχι τόσο επειδή εμείς θεωρούμε ότι μόλις γίνει σύνοδος όλα τα πράγματα θα φτιάξουν και την επόμενη μέρα θα είναι όλα μια χαρά, αλλά επειδή γύρω από αυτή την ημερομηνία έχει οργανωθεί όλο το ενδιαφέρον του κόσμου και ο κόσμος που είναι εκεί περιμένει και ο καθένας φαντάζεται ή ελπίζει κάποια εξέλιξη της συνόδου κορυφής η οποία θα είναι θετική. Άρα δηλαδή θα διάσει η δομένη κατά τη λογική. Ναι, θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κόσμος ο οποίος είναι στην ειδωμένη αυτή τη στιγμή θα επιλέξει να φιλοξενηθεί στους χώρους φιλοξενίας. Ξέρω, Χριστίνα, ότι κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Να ρωτήσουμε όμως και κάτι ακόμα σχετικά με την Ιταλία και αυτό το οποίο μας έγραψε η La Repubblica, ότι ουσιαστικά οι ελληνικές αρχές κάπως το διατύπωσε ότι προωθούν χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες προς την Αλβανία και από εκεί για την Ιταλία. Ναι. Η Ρεπούμπλικα όντως έγραψε ότι η ελληνική πλευρά έχει μαζέψει 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα με την Αλβανία και μετά είχε ένα εφάνταστο σενάριο το οποίο τους ήθελε να περνάνε και τελικά να καταλήγουν στην Ιταλία. Εγώ έκανα μια δήλωση διάψευσης χθες το βράδυ. Αν έχω καταλάβει καλά από όποια επαγγελματική εμπειρία έχω, νομίζω ότι οι συνάδελφοι στην Ιταλία διαπίστωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν και κάποιες δομές φιλοξενίας στην Ήπειρο που είναι κοντά στα αλβανικά σύνορα και προφανώς παρεξήγησαν αυτή την ενέργεια ως κάτι τέτοιο. Εμείς πώς να εξηγήσουμε και τις κινήσεις του κυρίου Ρέντζη που μέχρι τώρα τον θεωρούσαμε ότι είναι σύμμαχος, ότι είναι μέσα στο πρόβλημα και αυτός ως χώρα του Νότου. Δεν έχω ακούσει. Έστειλε κατευθείαν καραμπινιέρους εκεί να ενισχύσει τα αλβανικά δεν έχω ακούσει σύνορα. Δεν έχω ακούσει κάποια αρνητική δήλωση από την πλευρά του κυρίου Ρέντζη. Είναι πάντως έκανα, βρισκόμαστε. Κύριε Κυρίτσι. Βρισκόμαστε σε μια φάση που η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νομίζω ότι όλες οι πλευρές ενισχύουν προληπτικά Μήπως ξεμένουμε από συμμάχους τώρα, κύριε Κυρίτσι. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά ακούμε και τον ανεκδίγητο Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας που λέει τώρα που έκλεισε η Βαλκανική Οδός να σφραγίσουμε και τη Μεσόγειο από κάτω. Δηλαδή θέλω να πω και εσείς πόσους υπολογίζετε ότι στο επόμενο διάστημα θα φιλοξενήσει η χώρα μας με άγνωστο το αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε με την κατάσταση ή να έχουμε ουσιαστική έτσι μείωση των ροών. Όλα αυτά θα κριθούν και από το αποτέλεσμα της συμφωνίας εφόσον υπάρξει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και την εφαρμογή της, αλλά και η ροή ανθρώπων στο δρομολόγιο Συρία, Τουρκία, Ελλάδα κτλ. Πάλι εξαρτάται και από τις αποφάσεις της Συνόδου. Μέχρι υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία ως οροφές έχουν αναφερθεί από τους αρμόδιους υπουργούς. Το μεγαλύτερο ρεαλιστικό νούμερο για κακό σενάριο το οποίο έχω ακούσει εγώ είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Μουζάλας, γύρω σε 60 με 70.000, αλλά θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός θα είναι μικρότερος στο μέτρο που είμαστε 3-4 μέρες πριν από τη σύνοδο. Ναι, τώρα είμαστε γύρω στις 44-45.000. Χρήστο, πώς είμαστε, γιατί κρατάς και τους αριθμούς? 43-90 νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο δίνουμε σήμερα. Προσπαθώ αρκετή ώρα να ρωτήσω κάτι πολύ απλό που έχει σχέση μέχρι το χρονικό σημείο, Γιώργο Κυρίτσι, που θα αποσυμπιεστεί η δομένη από μόνη της, αν συμβεί αυτό. Συγγνώμη, δεν μέχρι τότε υπάρχουν. Λέω ότι μέχρι να αποσυμπιεστεί από μόνη της η δομένη υπάρχουν δύο προτεραιότητες.
Η πρώτη, να βελτιωθούν οι συνθήκες των ανθρώπων όσο γίνεται, κάτι για το οποίο υπάρχουν πολλά παράπονα καθημερινά και πολλές ενστάσεις. Και το δεύτερο, αν σχεδιάζεται, να εντείνεται την ενημέρωση και την πληροφόρηση για να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες όπως αυτές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μέχρι να αποσυμπιεστεί η δομένη μόνη της, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η στόχευση. Στο θέμα της ενημέρωσης δίνουμε το μεγαλύτερο βάρος. Γνωρίζω ότι και εσείς ως ΕΡΤ ξεκινάτε κάποιες εκπομπές στην Αραβική. Το ΑΠΕ ξεκινάει μια σελίδα στην Αραβική και ταυτόχρονα δωρεάν Wi-Fi στους χώρους φιλοξενίας, και το Wi-Fi αυτό θα ανοίγει στην αραβική σελίδα του ΑΠΕ, ώστε αδιαμεσολάβητα ο κόσμος ο οποίος μπαίνει εκεί να έχει τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης και την πολιτική με έναν έγκυρο τρόπο. Από εκεί και αυτό πέρα, γίνεται ή θα γίνει? Φυλάδια μοιράζουμε. Το ΑΠΕ νομίζω ενεργοποιείται άμεσα. Για την ΕΡΤ ελπίζω να είσαστε εσείς σε θέση να μου πείτε και όχι εγώ να πω σε εσάς. Αλλά μισό λεπτό για να τελειώσω, διότι πρέπει να φύγω. Ναι, το φαγητό. Ο στρατός μαγειρεύει και ταΐζει. Μεταφέρει νερό, το κράτος παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απλώς η ειδωμένη δεν είναι ένας καταβλισμός επίσημος, είναι ένας καταβλισμός ανεπίσημος. Η υποστηρικτική δράση η οποία υπάρχει από τη δικιά μας την πλευρά λοιπόν έχει αυτόν τον ανεπίσημο χαρακτήρα, αλλά το κράτος είναι παρόν, προφανώς. Γιατί, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, εγώ προσωπικά δεν έχω πάω για να έχω προσωπική εικόνα του ρεπόρτερ, αυτό που δείχνει είναι να λειτουργούν εκεί μόνο μη κυβερνητικές οργανώσεις και να απουσιάζει παντελώς το κράτος. Είναι απολύτως λανθασμένη αυτή η εικόνα. Μάλιστα. Κύριε Κυρίτση, να ρωτήσω κάτι ακόμα, θα σας αποδεσμεύσουμε αμέσως. Ξεκινάει και το πρόγραμμα αυτό, της ΥΠΑ, της αρμοστίας, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή για τη φιλοξενία, για τα καταλύματα τα οποία θα ενοικιαστούν. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, δηλαδή η εικόνα την οποία έχω είναι ότι το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 20.000 πρόσφυγες μέχρι στιγμής έχει κατορθώσει να καλύψει 1.600. Πού το αποδίδεται αυτό? Δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους Έλληνες ή υπάρχουν αργοί ρυθμοί στον Ερυθρό Σταυρό? Νομίζω ότι υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη διαδικασία και με την γραφειοκρατία παρά με το... Αυτό όμως είναι ένα ξεχωριστό κονδύλι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κυρίτση, αν αναφέρεστε στο οικονομικό θέμα. Δεν αναφέρομαι στο οικονομικό, αναφέρομαι στην γενικότερη δέσμευση η οποία έχει αναλυφθεί, ναι, και η οποία ανέφερε 50.000 θέσεις, εκ των οποίων 20.000 ήταν του ΟΗΕ. Αυτό το κομμάτι δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει. Κάτι τελευταίο και σας αποδεσμεύουμε, επειδή σταθήκαμε στα οικονομικά. Μισό λεπτό, Χρήστο, αυτό και αμέσως μετά ό,τι θέλεις. Όσον αφορά στα χρήματα τα οποία ακούμε ότι έχουν εγκριθεί. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, αυτή είναι η βοήθεια που μέχρι τώρα είναι σε θέση να μας προσφέρουν. Αυτά τα χρήματα θα έρθουν, λέει, σε ΜΚΟ. Θα έρθουν σε Είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα, δηλαδή άλλα χρήματα πάνε στην ΟΗΕ, άλλα πάνε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλα χρήματα πάνε στο κράτος. Ναι. Η διαπραγμάτευση είναι περισσότερα χρήματα να πάνε ως απευθείας βοήθεια στο κράτος που έχει και την γενικότερη ευθύνη. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διαπραγμάτευση όμως αυτό. Φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό το έχουν κατανοήσει. Ακόμα μεγαλύτερο θέμα μπορώ να πω είναι το γεγονός ότι οι διαδικασίες και οι ρυθμοί εκταμίευσης αυτών των κονδυλίων θυμίζουν ΕΣΠΑ, δεν είναι για έκτακτες ανάγκες έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Αυτό είναι επίσης ένα αίτημα το οποίο έχουμε προωθήσει και φαίνεται ότι υπάρχει κατανόηση. Προς το παρόν πάντως παίρνουμε λεφτά από τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε πάρει, φράγκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα? Υπάρχει μια εικόνα? Υπάρχει, αλλά δεν έχω πρόχειρο τώρα το νούμερο και επειδή αφορά χρήματα δεν θέλω να το πω στο περίπου. Χρήστο, έλα. Πάντως πριν κλείσουμε, κύριε Κυρίτση, εγώ θα ήθελα και την εκτίμησή σας, γιατί διαδέχεται η μία μετά από την άλλη και οι πολιτικές επισκέψεις στην Ιδωμένη. Σε λίγη ώρα θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης. Φαντάζομαι πολιτικά δεν έχει κάποια σύμπτωση ότι σήμερα επισκέπτεται την Ιδωμένη και ο κύριος Αβραμόπουλος με τη θεσμική του ιδιότητα. Συνοδεύεται από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον εκπρόσωπο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί οι επισκέψεις αυτές, στο πολιτικό επίπεδο, δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο,
βγάζουν ένα συμπέρασμα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κυβερνητική διαχείριση του προσφυγικού, με πρωταγωνιστικό ρόλο της ειδωμένης. Και ο κύριος Κουμουτσάκος το έλεγε νωρίτερα σήμερα το πρωί, ότι δεν σας έχουν εμπιστοσύνη για την διαχείριση του προσφυγικού. Ότι δεν μας έχει εμπιστοσύνη ποιος? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Είναι, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία είχε μια πολιτική η οποία στην αρχική της φάση ήταν ότι όποιος έρθει θα ανοίξουμε ένα μεγάλο στρατόπεδο, θα τους κλειδώσουμε όλους μέσα μέχρι νεοτέρας. Προφανώς, άμα έχουν ξεκινήσει από μια τέτοια αφετηρία, την οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω τώρα, εντάξει, θα τη βρούμε τη συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε προφανώς την καλημέρα μας. Τώρα, πριν να περάσουμε και στον Άκη τον Αθανασόπουλο, που θα μας ενημερώσει.